Μερίδες, επίσης θα μας πεις, Άρη, και πόσες μέρες ακόμη θα ασχολούμαστε με τον κύριο Διαματάρη. Γιατί βλέπω σήμερα ότι. Εγώ, Μαρία μου, επειδή δεν φοβήθηκα να πω από την πρώτη ώρα ότι έχει υπάρχει θέμα με τον κύριο Διαματάρη, από την ώρα που προκλήθηκε το ζήτημα. Και μάλιστα είπα ότι δεν χρειάζεται να λέει κάποιος κάτι που δεν έχει, δεδομένου ότι η χώρα στην οποία ο άνθρωπος αυτός εργάστηκε και για πολλά χρόνια και έφτιαξε αυτή τη σχέση του με την ομογένεια, ήδη αυτή η αντίληψη της χώρας αναγνωρίζει τον επαγγελματισμό. Δηλαδή λέει ότι. Αν είσαι καλός επαγγελματίας στη δουλειά σου, δεν πειράζει, δεν πες ότι δεν είχες το πτυχίο, αλλά είσαι καλός επαγγελματίας, σε βάζω να διδάξεις προς την κοινωνία. Άρα δεν χρειαζόταν τίποτα από όλα αυτά, κύριος Διαμαντάρης. Επαρκείς εξηγήσεις τώρα, δόθηκαν κατά τη γνώμη σου. Τώρα η κυβέρνηση, όλα εδώ είμαι, δεν φεύγω. Τώρα η κυβέρνηση δεν πρέπει να χάσει άλλο πολιτικό κεφάλαιο υπερασπιζόμενη τον κύριο Διαμαντάρη. Ο κύριος Διαμαντάρης. Λυπάμαι που το λέω, με στεναχώρια το λέω. Έχω μιλήσει μόνο στο τηλέφωνο μαζί του, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχουμε γνωριστεί. Με λύπη το λέω, έχει κατά την άποψή μου τερματίσει τη διαδρομή του στην κυβέρνηση. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Λέω ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει πρωτοβουλία. Ο ίδιος δεν αισθάνεται ότι με τέτοιες βολές που δέχεται η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα. Θα έπρεπε ήδη να παραδώσει την παρέτησή του στον κύριο Πρωθυπουργό. Ένα πράγμα θα πω και το κλείνω εδώ. Τόσο το θέμα να το ακούσουν στο Μαξίμου. Και οι υπόλοιποι. Τόσο η ιστορία Διαματέρη, όσο και το θέμα των διοικητών των νοσοκομείων, ροκανίζει, επαναλαμβάνω, ροκανίζει εκείνο το κομμάτι των ψηφοφόρων που έχουν βάλει τον πήχη για τον Μητσοτάκη πολύ ψηλά. Μάλιστα. Μπορεί κακώς για τους πολίτες, αναφέρομαι, για τους συμπολίτες μας, αλλά επειδή τον έχουν βάλει, αυτά τα δύο θέματα ροκανίζουν από κάτω την κυβέρνηση. Μην φύγεις ούτε τώρα. Περίμενε, έχουμε συνέχεια.